Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το θέμα μου είναι η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στο σχολείο. Η σχέση ανάπηρου παιδιού με την πρώτη σημαντική κοινωνική ομάδα μετά την οικογένεια, το σχολείο. Στις μέρες μας η συζήτηση αλλά και ο σχεδιασμός πολιτικών που αφορά την ένταξη παιδιών με αναπηρία σε ευρύτερους τομείς κοινωνικής ζωής εντείνεται. Αυτό αποτελεί σίγουρα κοινωνική επίτευξη, καθώς όλοι συμφωνούμε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει μια κοινωνία, οι θεσμοί της, τις ευάλωτες ομάδες της, αντικατοπτρίζει την ίδια. Το επίπεδο ανάπτυξής της σε ζητήματα που αφορούν ισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα. Αρχικά θεωρούμε χρήσιμο να επιχειρήσουμε εν συντομία την διασάφιση των όρων ένταξη και ενσωμάτωση, ορίζοντας έτσι και το πλαίσιο της παρουσίασής μας. Οι δύο όροι που στην περίπτωση της συζήτησης για άτομα με αναπηρία συχνά ταυτίζονται, περιγράφουν την σχέση ατόμου, ομάδων, ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ένταξη σημαίνει τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλους, ενσωμάτωση, συνένωση σε ένα σώμα ή ακόμα το άθροισμα σε μία ολότητα των διάφορων στοιχείων ενός κοινωνικού συστήματος. Στην ένταξη, το άτομο διατηρεί τα δικά του χαρακτηριστικά, αναπτύσσοντας και εμπλουτίζοντάς τα, στην ενσωμάτωση τα χαρακτηριστικά αυτά αφομοιώνονται. Η επιλογή της χρήσης του όρου ένταξη έχει σαν στόχο να αποδοθεί στο άτομο παιδί με αναπηρία, μια θέση συμμετοχής, μια θέση περισσότερο ενεργητική. Συζητώντας για κοινωνική ένταξη παιδιών με αναπηρία, στοχεύουμε στην ισότιμη παρουσία και συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Η εκπαίδευση, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αποκατάστασης των παιδιών, αποτελεί μία από τις βασικότερες μορφές κοινωνικοποίησης και θεσμό που προάγει αυτή την κοινωνική ένταξη. Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική, όπως διαφαίνεται από τον εξειδικευμένο νόμο για εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία του 2817 του 2000, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, στη βελτίωση των ικανοτήτων τους, στην ισότιμη κοινωνική εξέλιξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, όταν η φοίτηση στα συνήθη σχολεία καθίσταται δύσκολη, η εκπαίδευση έχει προβλεφθεί να παρέχεται στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, σε ειδικά τμήματα ένταξης στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που όμως θεωρούμε ότι δεν είναι κλειστός και αποκομμένος από την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί ένα χώρο κοινωνικοποίησης. Στο πλαίσιο ενός ολιστικού προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην σωματική, εκπαιδευτική, κοινωνική ανάπτυξη, μια πολυπληθής κοινότητα παιδιών με κινητική αναπηρία συναλλάσσονται, διεκδικούν και αποκτούν με τη δική μας στήριξη τη δική τους κοινωνική θέση. Μέσα από τη φοίτησή τους στα ειδικά σχολεία ΕΛΕΠΑΠ τα οποία συλλειτουργούν και το ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης αποκτούν όλες τις δεξιότητες απαραίτητες για το παιχνίδι της δημόσιας ζωής. Βλέπουμε εδώ ομάδα bowling, είναι μια ομάδα με αθλητικό περιεχόμενο, με χαρακτήρα όμως ευρύτερο. Στα ομαδικά αυτά σπορτ μαθαίνεις να προσαρμόζεις τις ιδιότητες στις ανάγκες του συνόλου, να εκμεταλλεύεσαι όσο μπορείς για την νίκη, τα ελαττώματα και τα προτερήματά σου. Με τη μέθοδο αυτή, μονάχα μπορείς να ασκηθείς για το μεγάλο παιχνίδι αργότερα της δημόσιας ζωής. Μια φράση από το «Ταξιδεύοντας» Αγγλία του Νίκου Καζαντζάκη, που θεωρούμε ότι περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της ομάδας. Μια άλλη εικόνα από την ομάδα οδηγισμού της ΕΛΕΠΑΠ. Ομάδα παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ μοιείται και η ίδια στις αρχές του θελοντισμού. Στόχος η ανάπτυξη αρχών που αφορούν την ομαδικότητα, την κοινωνική αλληλεγγύη, την οικολογία. Η συμμετοχή παιδιών με υπηγεία, σημειώνουμε εδώ ότι στις ομάδες αυτές είναι πάντα δεδομένοι. Μάλιστα αποκτούν και έναν ιδιαίτερο ρόλο, είναι συνήθως οι ηγέτες, οι βοηθοί, οι παχηγοί, στο πλαίσιο βέβαια πάντα σχέσεων αμοιβαιότητας και ισοτιμίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
ομάδα παιδιών στη Βουλή στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δραστηριότητάς τους, η εκπαίδευση των παιδιών εντάσσει στους στόχους της, κοινωνικοποίηση, κοινωνική μάθηση, γνώση. Ομάδες παιδιών παρουσιάζουν και απολαμβάνουν το αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών τους. Παράλληλα, στόχους, η καλλιέργεια ενδιαφερόντων και η προβολή ικανοτήτων τους. Σύνθετοι παράγοντες, ωστόσο, και πολλές φορές αλληλοσυνδεόμενοι, το ιατρικό ιστορικό του παιδιού, η δομή της προσωπικότητάς του, η οικογένεια, οι οικονομικοί παράγοντες, κοινωνικοί φραγμοί και εμπόδια, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του ίδιου μας του χώρου καθιστούν τη διαφορετικότητα της κάθε πορείας. Συνυπολογίζοντας τις πηγές της κάθε διαφορετικότητας, σχεδιάζεται σε επίπεδο διεπιστημονικής συνεργασίας η κάθε ενταξιακή διαδικασία. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις παιδιών που με τη στήριξή μας και με την οργάνωση ενός ρεαλιστικού για αυτά σχεδίου, διεπιστημονικής αξιολόγησης, συνεργασίας με την οικογένεια, ψυχοσυναισθηματικής ενίσχυσης, προετοιμασίας του παιδιού, αλλά και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κοινότητας, εντάσσονται σε γενικά σχολεία. Αυτή την διαφορετικότητα και την αναγκαιότητα εξατομικευμένης παρέμβασης θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε μέσα από την παρουσίαση τριών περιπτώσεων. Τα ονόματα των παιδιών έχουμε αλλάξει για τις ανάγκες της παρουσίασης. Είναι η περίπτωση της Μαρίνας με κεφαλική παράλυση, δεξιά είναι η πληγία και νοητική στέρηση. Η Μαρίνα, γεννημένη τον 10ο του 1992, γεννήθηκε με ιστορικό περιγεννητικής ασφυξίας και βρεφικών σπασμών. Σε ηλικία 11 μηνών ήρθε στην ΕΛΕΠΑΠ προκειμένου να ενταχθεί σε τακτικό εξωτερικό πρόγραμμα θεραπείων, το οποίο ακολούθησε έως το 1997. Το 1997 εντάχθηκε στο ειδικό νηπιαγωγείο και από το 1999 συνεχίζει τη φίτησή της στο ειδικό σχολείο ΛΕΠΑΠ. Ταυτόχρονα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα θεραπείων. Είναι κινητικά ανεξάρτητη, βαδίζοντας με το πρότυπο δεξιά συνυπηγείας με σοβαρή νοητική καθυστέρηση. Ελεύθερη κρίσεων τα τελευταία 7 χρόνια, σχηματίζει απλές προτάσεις, γράφει, διαβάζει, δυσκολεύεται στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. Είναι η σημερινή εικόνα του παιδιού. Η πορεία κοινωνικής ένταξης του παιδιού στο χώρο μας ξεκινά από την έναξη φίτησή της στο ειδικό νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ. Εξετάζοντας το ιστορικό κοινωνικής προσαρμογής του παιδιού, θα εστιάζαμε την προβληματική μας στα έξι σημεία. Μακρά περίοδος προσαρμογής στον χώρο, εξαιρετικά αργή ρυθμή εξέλιξης του παιδιού, μη σταθερή απόδοσή της σε όλους τους τομείς. Οι απόψεις των ειδικοτήτων τα πρώτα έτη, 1997 έως 2000, συνέκλυναν στην εικόνα ενός παιδιού που είναι υπερκινητικό, ανώριμο, έχει διάσπαση προσοχής. Σε κοινωνικό, συναισθηματικό επίπεδο, αδυναμία να λειτουργήσει σε ομαδικό πλαίσιο, ενοχλεί τους μαθητές της, ενίοτε έχει επιθετική συμπεριφορά. Οι στόχοι που σχεδιάζονταν ήταν αντίστοιχοι της χρονικής περίοδου, του επίπεδου εξέλιξής της, αλλά και των προβαλλόμενων προβλημάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική προσέγγιση του παιδιού, στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους μαθητές της, θεραπευτές, εκπαιδευτικούς της. Η οικογένεια εδώ διαδράματισε ένα σημαντικότατο ρόλο, παράλληλα με τη συμβουλευτική στήριξή της, ήταν ένα σύμμαχος στην κοινή προσπάθειά μας, ενημερώνοντάς μας για τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και συμμετέχοντας στον σχεδιασμό των ενεργειών αυτών. Οι δυσκολίες πολλές κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεών μας. Έταση αφισβητήσεις εξαιτίας των προσπαθειών που φαίνονταν να μην αποδίδουν. Παράλληλα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον υπαρκτό κίνδυνο στιγματισμού και περιθεωροποίησης του παιδιού στο ίδιο αυτό κοινωνικό του χώρο. Από το 2000 διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια βελτίωσης. Αναφέρονται όλοι σε μια πιο όριμη συμπεριφορά, στην βελτίωση σχέσεων με τους μαθητές της, την καλύτερη έστω με κίνητρο παρουσία της στην ομάδα. Τα δύο τελευταία χρόνια η εξέλιξή της είναι δεδομένη και σταθερή. Η Μαρίνα τήρει κανόνες, λειτουργεί σε ομαδικό πλαίσιο, συμμετέχοντας και διαμορφώνοντας με τρόπο θετικό τη δυναμική της. Έχει τη δική τη
έχει αξία τη δική της θετική συνεισφορά στην μικρή κοινότητά της. Εκφράζεται η άποψη ότι έχει επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αξιοποίηση του δυναμικού της. Σε αυτό συνέβαλαν, θεωρούμε, η προσωπική ορίμανση του παιδιού, αποτέλεσμα μακροχρόνιας δουλειάς όλων, οικογένειας και του ίδιου του παιδιού, η πολύ καλή επαφή σήμερα με τον εκπαιδευτικό της, ο οποίος, ενισχύοντας τη θετική πλευρά της συμπεριφοράς της, ενθάρρυνε την αυθόρμητη συμμετοχή της στην ομάδα, συνέβαλε στην ανάπτυξη θετικότερων σχέσεων με τα υπόλοιπα μέλη της. Η ουσιαστικότερη συνεργασία με την οικογένεια και ο σχεδιασμός ρεαλιστικότερων στόχων που σχετίζεται με το μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής, κυρίως του νοητικού προβλήματός της. Η Μαρίνα σχεδιάζεται να συνεχίσει τη φοίτησή της στην επόμενη βαθμίδα ειδικής εκπαίδευσης, καθώς βρίσκεται στην τελευταία τάξη του ειδικού σχολείου μας. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της Κατερίνας με κεφαλική παράλυση δεξιένη πληγία. Η Κατερίνα, γεννημένη τον 5ο του 1993, είχε φυσιολογική εξέλιξη ως τον 1ο μήνα. Στη συνέχεια αναφέρεται ιστορικό φυματιώδους μενιγκίτιδας που εξελίχθηκε σε δεξιένη πληγία. Από το 1994 ως το 1997 ακολούθησε στην ΕΛΕΠΑΠ εξωτερικό πρόγραμμα θεραπείων και για 2 χρόνια το ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το 1999 φοίτησε στην πρώτη τάξη γενικού σχολείου, ενώ το 2000 μετεγράφει στην δεύτερη τάξη ειδικού σχολείου ΛΕΠΑΚ. Σήμερα παρακολουθεί την πρώτη τάξη του ειδικού γυμνασίου. Είναι κινητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη, ελεύθερη κρίσεων, έχει φυσιολογική νοημοσύνη, καλό εκφραστικό λόγο, μαθησιακές δυσκολίες, ελλείψεις στον γνωστικό τομέα. Είναι η σημερινή εικόνα της. Η διαδικασία ένταξης του παιδιού στον χώρο μας ξεκίνησε στην ουσία από την φοίτησή της στο ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στα έτη 1997 και 1998. Τα πορίσματα από ομάδες αποκατάστασης των ετών αυτών περιγράφουν την εικόνα παιδιού που συμμετέχει πολύ καλά σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, έχει αυτοπεποίθηση, είναι ανεξάρτητη και γενικά έχει δυνατότητες πολύ καλής εξέλιξης. Εύλογα με τα δεδομένα αυτά θα μπορούσε να τεθεί σαν σχέδιο συνέχιση της σχολικής πορείας της σε ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης, όπως και έγινε. Όμως για αυτή την διαφορετική περίπτωση, στο σκοπό της εκπαίδευσης ήταν επιτακτική η ανάγκη να περιληφθεί ένα ευρύτερο φάσμα στόχων. Χρειαζόταν να αναπληρωθούν στο μέγιστο βαθμό κενά κοινωνικοποίησης προερχόμενα από την δυσαρμονία, αστάθεια, αδυναμία οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι το παιδί φιλοξενήθηκε για 3 χρόνια, το 1997, το 1998 και το 1999, σε κλειστό Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, ως ότου να ρυθμιστούν αυτά τα δεδομένα. Η ένταξή της στην πρώτη Δημοτικού Γενικού Σχολείου κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ανεπιτυχής, τόσο στο κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό τομέα. Παράλληλα, οι θεραπευτικοί στόχοι παραμελήθηκαν από την διακοπή του θεραπευτικού προγράμματός της στην ΕΛΕΠΑΠ. Η επιστροφή του παιδιού στον χώρο μας με δεδομένη την απόρριψη από το κανονικό σχολείο, με γνωστικές ελλείψεις από την φοίτησή της στην πρώτη δημοτικού, σηματοδότησε μια μακρόχρονη σταθερή πορεία επανένταξής της. Ο ρόλος των επαγγελματιών, κυρίως υποστηρικτικών κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων αλλά και της εκπαιδευτικού, διαπαιδαγωγικός. Με την επικουρία προσώπου του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος που συνεργαστήκαμε όλα τα χρόνια, είχαμε υπομειστεί την ευθύνη ενός άτυπου κοινωνικού ελέγχου, της καθοδήγησης, της συναισθηματικής, της συμβουλευτικής στήριξης του παιδιού. Η συμμετοχή της Κατερίνας σε κάθε ομαδική διαδικασία έντονη με πρωταγωνιστική θέση σε αυτή. Η σχολική επίδοσή της, ωστόσο, όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική σε σχέση με το δυναμικό της. Η Κατερίνα σήμερα φυτάει στο ειδικό γυμνάσιο, καθώς εκτιμήθηκε η απαραίτητη η συνέχιση ειδικών παρεμβάσεων. Σαφώς εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με το μέλλον της περαιτέρω εκπαίδευσης του παιδιού και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμα ενός ευρύτερου ενταξιακού προγράμματός της. Η τρίτη περίπτωση είναι η περίπτωση του Αλέξη, κεφαλική παράλυση, αριστερή μυϊκοπληγία.
Ο Αλέξης Δίδυμος με ημερομηνία γεννήσεως το 4ο του 1993 γεννήθηκε πρόωρα κατά 5 εβδομάδες. Η δίδυμη αδερφή του χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε ηλικία 8-9 μηνών παρατηρήθηκαν δυσκολίες στην κίνησή του. Παραπέμφθηκε στην ΕΛΕΠΑΠ και εντάχθηκε σε εξωτερικό πρόγραμμα θεραπείων. Για 2 χρόνια, το 1997 και το 1998, φοίτησε στο ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το 1999 φοίτησε σε ειδικό νηπιαγωγείο στη Γερμανία. Το 2000, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εντάχθηκε σε ειδικό σχολείο ΕΛΕΠΑΠ έως το 2005. Είναι κινητικά, λειτουργικά ανεξάρτητος. Έχει φυσιολογική νοημοσύνη με δυσκολία στον εκφραστικό λόγο. Σήμερα βρίσκεται σε γενικό σχολείο. Οι προοπτικές που δίνονταν εξ αρχής από το σύνολο ιατρών επαγγελματιών του χώρου μας για μια ευρύτερη ταξιακή πορεία του ήταν ευίωνες. Οι αξιολογήσεις της ομάδας αποκατάστασης κατά την περίοδο φοίτησής του στο ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης έδιναν την εικόνα παιδιού με καλή αντίληψη, δυνατότητες εξέλιξης, με δυσκολίες που εστιάζονταν κυρίως στον εκφραστικό λόγο. Η φοίτηση σε νηπιαγωγείο στη Γερμανία και μια σειρά αναπόφευκτων αλλαγών στην καθημερινότητα του παιδιού επέδρασαν καταλυτικά στην πορεία του. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, κατόπιν αξιολόγησης από υπηρεσίες του χώρου μας, διαπιστώνονται δυσκολίες στον προσανατολισμό, στην άμεση μνήμη, μείωση λεξιλογίου, πρόσθετες δυσκολίες στον λόγο εξαιτίας των δίγλωσσων ερεθισμάτων που δέχτηκε. Η έταξή του στο ειδικό σχολείο το 2000, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, κρίθηκε ωφέλιμη στη βάση αυτή. Εκεί όπου θα εστιάζαμε την προβληματική μας, εξετάζοντας το ιστορικό κοινωνικής προσαρμογής ένταξης στον χώρο μας, οι δυσκολίες στη συμπεριφορά του παιδιού, οι οποίες συνδέονταν με την κατά καιρούς όχι θετική απόδοσή του. Άρνηση συμμετοχής στο θεραπευτικό πρόγραμμα, παρέτηση, αδιαφορία, κάποιες φορές επιθετική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο τομέα ψυχοσυναισθηματικής στήριξης του παιδιού, τόνωσης αυτοεκτίμησής του, ενθάρρυνσης για συμμετοχής σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα, είχαμε σαν στόχο την ευαισθητοποίηση της οικογένειας σε θέματα που λειτουργούσαν επιβαρυτικά, στην αποδοχή προβλημάτων δυσκολιών του αλλά και ικανοτήτων του, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του σε ενδοοικογενειακό πλαίσιο, σε λιγότερα πρέπει και σε λιγότερους άκαμπτους κανόνες. Από φέτος βρίσκεται σε γενικό σχολείο έχοντας προηγούμενα κριθεί από τον ίδιο, την οικογένεια, τον εκπαιδευτικό και το σύνολο των ειδικοτήτων που ασχοληθήκαμε με τον Αλέξη ότι ολοκληρώθηκαν οι στόχοι αυτής της ειδικής εκπαίδευσης. Η μετάβασή του, μετεγραφή του σε γενικό σχολείο πραγματοποιήθηκε κατόπιν της τυπικής απαραίτητης διαδικασίας αξιολόγησης του κέντρου διάγνωσης και αξιολόγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, τα λεγόμενα ΚΔΑΗ. Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο σχολείο δεν είναι ένα από τα λεγόμενα ενταξιακά σχολεία, που κατά περιφέρειες προβλέπεται η λειτουργία τους από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι το σχολείο που φοιτούν τα αδέρφια του και είναι το σχολείο που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι του. Η φοίτηση του Αλέξη πραγματοποιείται σε γενική τάξη, χωρίς ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση. Η γενικότερη πορεία του κρίνεται από τον ίδιο, την οικογένεια, τον εκπαιδευτικό του ιδιαίτερα ικανοποιητική. Η προσαρμογή του στα νέα σχολικά δεδομένα και κυρίως η ένταξή του σε μια νέα κοινότητα υγιών παιδιών πραγματοποιείται χωρίς σημαντικές δυσκολίες, όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα από επίσκεψή μας στο νέο αυτό κοινωνικό πλαίσιο του παιδιού. Η συμμετοχή του ενεργεί σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες. Έχει αναπτύξει ήδη θετικές σχέσεις με συμμαθητές του και οι σχέσεις του με τη νέα ομάδα αναφέρονται ως σχέσεις αλληλοεκτίμησης και αλληλοαποδοχής. Το θέμα της διαφορετικότητας, όπως τέθηκε στα ελάχιστα μεμονωμένα σχόλια των συμμαθητών του, του τύπου τι μπορείς να κάνεις με αυτό το χέρι, το διαπραγματεύεται και μπορεί και το υπερασπίζεται. Η σχολική επίδοσή του από ενημέρωσή μας από το εκπαιδευτικό του σχολείου ιδιαίτερα ικανοποιητική, βελτίωση στο λόγο, στα μαθηματικά, με
υψηλή βαθμολογία κατά το πρώτο τρίμηνο φοίτησης που μας τονίζεται ότι είναι άκρως αντιπροσωπευτική. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι η ετοιμότητα του παιδιού σε όλους τους τομείς, θεραπευτικό, γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, για αυτή τη σημαντική αλλαγή που σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την προηγούμενη εκπαίδευσή του. Η μητέρα του, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την παρούσα κατάσταση, αναφέρει: «Λέω στον Αλέξη ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσει ποτέ ότι η ΕΛΕΠΑΠ υπήρξε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή του». Χρειάζεται επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα η θετική συμβολή του νέου εκπαιδευτικού του χώρου, που με σεβασμό, απλούς, παράλληλα προσεκτικούς και ευαίσθητους χειρισμούς, συμπεριέλαβε στη μαθητική της κοινότητα ένα νέο μέλος. Παρουσιάσαμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, όπου με διαφορετική βάση δεδομένων, ιατρικό, ιστορικό, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον, μέσα από μια κοινή πορεία στον χώρο μας, πέτυχαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δική τους προσωπική ανάπτυξη και με το πιο επικοδομητικό τρόπο την κοινωνική ολοκλήρωσή τους. Σημασία, πιστεύουμε, δεν έχει σε ποιο χώρο ειδικό ή γενικό πραγματοποιείται κοινωνική ένταξη, αλλά με ποια ποιότητα εκπαίδευσης και με ποια ευελιξία στόχου. Σας ευχαριστώ.